Κύριε Μαρινέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ζητήσαμε να μιλήσουμε γιατί είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο σας με τίτλο «Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για τους στρατιωτικούς». Υπάρχουν και κάποιους άλλους όμως, όπως γράψατε. Τι ακριβώς έχετε εντοπίσει? Καλησπέρα κύριε Καραβουνόπουλε και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πράγματι, δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε που τα λέμε, έχει διαπιστωθεί ότι παρά το περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο που επικαλείται διαρκώς η κυβέρνηση, λεφτά βρίσκονται για όλους τους υπόλοιπους εκτός από τους στρατιωτικούς. Στην πληθώρα θεμάτων που έχουμε αναδείξει και ως Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, αλλά και τα πρωτοβάθμια σωματεία αυτής. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρσι η κυβέρνηση είχε δώσει οικονομική ενίσχυση προς τους εκδότες εφημερίδων, λόγω της αύξησης του κόστους του χαρτιού και των μεταφορικών, και φέτος αιτείται την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης των εκδοτών των εφημερίδων από 500 περίπου, για φέρω ένα παράδειγμα, χιλιάδες ευρώ για το έτος, στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, βλέπουμε μια αύξηση. Αν παραδείγματος χάρη οι εφημερίδες λάβουν κρατική επιδότηση 20 εκατομμύρια ευρώ, λάβαν πέρσι, φέτος θα λάβουν το ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, βλέπουμε την νυχτερινή απασχόληση των στρατιωτικών να πετσοκόβεται κυριολεκτικά με την κατάπτυστη κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε, να αποζημιώνονται οι 5 από τις 8 ώρες της νυχτερινής μας απασχόλησης, να μην υπάρχει επίλυση στο μισθολογικό κομμάτι όσον αφορά τους εθελοντές μακράς θητείας, να μην υπάρχει επίλυση στο συνταξιδοτικό πρόβλημα των επαγγελματιών οπλητών και χίλια άλλα δύο προβλήματα, τα οποία όλοι ελπίζαμε ότι με τον πρόσφατο νόμο, τον 5018 του 2023, θα απειλιόντουσαν και κάτι που περίμεναν οι στρατιωτικοί εδώ και 3,5 χρόνια. Ανταυτού βλέπουμε ότι τα περισσότερα και σημαντικότερα προβλήματα παραμένουν όσο έχουν. Εννοείται ότι παραμένουν όσο έχουν και μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο το περιμένουν για 3 χρόνια, έτσι. Φυσικά. Ναι. Λύθηκαν κάποια κυρίως ίσονος σημασίας προβλήματα, αλλά τα σημαντικότερα είναι εδώ. Τα βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας κυριολεκτικά. Για να καταλάβω, είπατε ότι η κυβέρνηση αιτείται να δώσει από 500.000 ευρώ που έδινε σε κάθε εφημερίδα 2 εκατομμύρια φέτος ως ενίσχυση. Στους εκδότες, ναι, ακριβώς. Οικονομική ενίσχυση λόγω της αύξησης του κόστους των μεταφορικών και του χάρτων. Πείτε μου κάτι, με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε, και υπάρχουν και πολλά άλλα βέβαια, ποιο είναι το κλίμα στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου? Εντάξει, μέχρι την ψήφιση υπήρχε μια αναμονή ότι θα έρθει ένα νομοσχέδιο και ίσως κάποια θέματα να επιλύονταν. Το κλίμα μετά ποιο είναι? Είναι κατήφια, κύριε Καρβουνόπουλο, είναι οργή, είναι πίκρα, είναι αγανάκτηση. Βλέπουμε διαρκώς την πορεία. Άλλωστε, το έχουμε αναδείξει κατ' επανάληψη με πληθώρα εγγράφων και ως Πανελλαδική Ομοσπονδία Στρατιωτικών. Όχι τώρα, το κάναμε διαχρονικά αυτό. Βλέποντας ότι για όλους τους υπόλοιπους υπάρχουν δημοσιονομικός χώρος, υπάρχει η δυνατότητα η πολιτεία να ενσκύψει κάπως από τα προβλήματά τους, ενώ αντίθετα για τους στρατιωτικούς, ποτέ δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Μην πάτε μακριά, δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρατε όσον αφορά και την επιδότηση που θα λάβουν οι εκδότες των εφημερίδων. Θα σας πω το εξής χαρακτηριστικό. Δεν πάνε παραλίγοι μήνες όταν ο κύριος Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την αύξηση των ωρών και δικαίως. Και δικαίως τη νυχτερινή απασχόληση των αστυνομικών από 48 σε 64 το μήνα. Την ίδια ώρα οι στρατιωτικοί θα δουλεύουν 8 για να λάβουν τις 5 ώρες και μάλιστα μια πολύ μεγάλη μερίδα αυτών αποκλείεται από αυτή την αποζημίωση. Αυτή την πενιχρή, την ελάχιστη αποζημίωση. Όσοι δηλαδή εκτελούν βάρδιες 8 ώρες τη νύχτα και όχι 24 ώρες υπηρεσίες. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Είναι συνοδοί στρατιωτικών σκύλων κλπ. Και ούτω καθεξής. Ένα αρκετά δηλαδή μεγάλο κομμάτι του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, δεν θα λάβουν ούτε αυτή την ελάχιστη, την πενιχρή αποζημίωση. Και εδώ θα σας κάνω εγώ μία ερώτηση, αντιστρέφοντας, αν θέλετε, τους ρόλους, κύριε Καρβουνόπουλε. Όταν ένας εργοδότης ιδιώτης δεν πληρώνει υπερορίες σε έναν εργαζόμενο, κατά το κοινό λαϊκό λεγόμενο είναι δηλαδή παταχτσής, το κράτος το κυνηγάει. Τον κυνηγάει για να αποδώσει στον εργαζόμενο αυτά που του οφείλει. Τι γίνεται στην περίπτωση όταν το κράτος νομοθετεί την απλήρωτη εργασία? Την νυχτερινή. Ναι, έχετε δίκιο. Και στο γενικό τομέα, θεωρητικά πάντως υπάρχει δυνατότητα να κυνηγήσει το κράτος. Δεν ξέρω πόσο κυνηγάει.
Αλλά ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό περιγράφεται ως κατήφια, μάλλον πολύ ευγενικά το περιγράφεται. Αποτυπώνεται και σε αριθμό παραιτήσεων. Έχουμε μία εικόνα για το ναυτικό και μάλιστα ήταν τόσο τραγική εικόνα που χρειάστηκε η πρωθυπουργική παρέμβαση εντός εισαγωγικών να δοθούν κάποια χρήματα, αστεία κατά την άποψή μας, τα πλεύσιμα, μήπως και ανακοπεί αυτό το κύμα παραιτήσεων. Υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα και γενικότερα σε ενόπλες δυνάμεις. Όσον αφορά τα πλεύσιμα, κύριε Καρδινόπουλε, που αναφέρατε, ναι, υπήρχε αυτή η δέσμευση. Το ποσό έχει βγει, αλλά όπως βλέπετε, μεγαλώνουν οι δικαιούχοι. Κάτι που σημαίνει ότι και για αυτά τα λίγα, όπως αναφέρατε, χρήματα, οι συνάδελφοι του ναυτικού θα πάρουν ακόμα λιγότερα. Μην ξεχνάμε τώρα για όσον αφορά το στρατό ξηράς που αναφέρατε, ότι οι οποιασδήποτε αποζημιώσεις υπάρχουν σήμερα είναι σε επίπεδα του 1999. Μιλάμε για επίπεδα δραχμών. Δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση ούτε στο σημερινό κόστος ζωής, ούτε στον καλπασμό του πληθωρισμού που έχει ακριβήνει κατά τουλάχιστον 30-40% την καθημερινότητα του απλού στρατιωτικού, τον οποίο τον απασχολεί καθημερινά το ζήτημα αυτό. Και δεν, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να είναι 100% προσιλωμένο στο ρόλο του και στην αποστολή του. Όταν ένας άνθρωπος σκέφτεται εδώ αν έχει να ταΐσει μέχρι το τέλος του μήνα την οικογένειά του ή αν έχει να ανταπεξέλθει στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, την πληρωμή ενοικίου του, τα δίδακτρα του παιδιού του, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικά 100% αφοσιωμένο στο ρόλο του και την αποστολή του. Κύριε Μαρνέλη, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε που μας άνοιξατε τα μάτια, γιατί δεν την είχαμε αυτή τη διάσταση με τις επιδοτήσεις. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα δει και λίγο πιο σοβαρά τα θέματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, γιατί η κατάσταση νομίζω δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και το χειρότερο είναι αυτό που μόλις συζητήσαμε, ότι ο κόσμος φεύγει από τις ενόπλες δυνάμεις. Και από την άλλη, νέος κόσμος δεν έρχεται σε ενόπλες δυνάμεις. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές το πρόβλημα, αλλά κάποιοι παριστάνουν ότι δεν ακούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καρβουνόπουλε, για την πρόσκληση.